παλαιά μου βάσανα. Περάκανε, περάσανε και πάνε. Διάγκανε φίδια για να μας φάνε. Λέλα λέ κι αμάνα μαν τα τωρινά γίνηκανε. Βάσανα μου τραγουδό το βόκαλε, το πόνο μου γλεντίζω. Λέλα λέ κι αμάνα μαν τα βασανά μου τραγουδώ. Πως το νευρό το καιρό έτσι καλέ, έτσι τον αρμενίζω. Μένα λέει κι αμάνα μα κι όπως τον νευρό τον καιρό. Ποιος στον κόσμο δεν κλαιτά και το καλέ και το κρασί δεν πίνει. Λέλα λέ κι αμάνα μαν κι όποιος στον κόσμο δεν κλαιτά. Πες μου που να είστε τελικά, μάτια μου μελαγχολικά. Πού να σε ξεχασμένος κι εγώ σε καρτέρω. Τη μοναξιά μου λέω να δείξω δεν μπορώ. Μάτια μου μελαγχολικά, πες μου που να είστε τελικά. Πες μου που να είστε τελικά, μάτια μελαγχολικά. Πάρα μόνα σου κάνω χιλιάδες θαλάσσα και εκείνον που αγαπούσα σου τον χαλαμίσα. Μάτια μου μελαγχολικά, πες μου που να είστε τελικά. Πες μου που να είστε τελικά, μάτια μελαγχολικά. Thank you.
μπουκαλικά. Πες μου πονάστε τελικά. Πες μου πονάστε τελικά. Μαντακιά μελαγχολικά. Λέτα Κορέ, Νικηφόρος Κορές και Χρόνης Κορές. Πολυχρόνης Κορές, Γιώργος Κορές, Δημήτρης Λεγάκης, Νεκτάριος Αγγέλου. Και ασφαλώς και ο Ελληνικός Παραδοσιακός Χορευτικός Σύλλογος του Γιώργου Φραγκάκη. Καλώς ήρθατε όλοι. Καλώς σας βρήκαμε. Συγχαρητήρια για τα παιδιά. Εγώ τώρα πρέπει να ρωτήσω το πιο μικρό πόσο χρόνο είναι. Έχουμε και πιο μικρά. Εδώ ο μικρούλης πόσο είναι. Πόσο είναι ο μικρούλης, 4, 5. Έλα εδώ. Πήγαινε στην κυρία. Πόσο χρόνο είσαι εσύ? 5. Αχ, κοιτάξτε πατσολάκι, σ' αρέσει ο χορός? Ναι, πρώτος, ο πιο μικρός αλλά πρώτος. Φοβερός. Πολύ ωραία. Αχ, αυτό τι είναι? Τι είναι σημαίνει? Ρακόμελο, φοβερό. Εγώ το πιο μεγάλο ποτήρι. Γεια σας, έκανε δουλειά πάλι, καταλαβαίνετε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Πολύ ωραία. Έτσι είπαμε να στήσουμε ένα ωραίο ελληνικό γλέντι. Σε δύο μέρες θα έχουμε την 25η Μαρτίου, μια ελληνική μεγάλη γιορτή. Στην υγειά σας, ρε παιδιά! Λοιπόν, ελπίζω ότι θα έχουμε και ποτηράκια. Παρακαλώ την παραγωγή και για τους υπόλοιπους, όλους εκτός τα παιδιά. Καμία πορτοκαλάδα. Να σας απολαύσουμε. Βεβαίως. Θα δούμε και μικρούς και μεγάλους του χορευτικού συλλόγου. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι από μικρά εσείς τους διηγείτε στον ελληνικό παραδοσιακό χορό. Ούτως ή άλλως αυτή είναι η φιλοσοφία και μέσω των εκπομπών σας, όπως πάντα έχετε συνηθίσει να προάγετε την παράδοση του τόπου μας. Ουσιαστικά σήμερα κάνετε μια ιδιαίτερη αναφορά, διότι τα νησιά, τα Δωδεκάνησα ουσιαστικά και οι Κυκλάδες είναι τα τελευταία κομμάτια που μπήκανε ιστορικά στην Ελλάδα, σε αυτό που είμαστε σήμερα. Και έχω παρατηρήσει ότι έχετε μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο να αναδεικνύετε το ελληνικό στοιχείο. Και εκ μέρους όλων όσων ασχολούνται με την παράδοση, πιστεύω, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που κάνετε. Πολύ ωραία. Στην υγειά μας, λοιπόν, και πάμε να σας απολαύσουμε.